Λοιπόν, Κώστα Όφη ΠΑΟΚ. Τι Τον έπιασε μια γρήπη τον συντέρνη, αλλά τον παίρνει 20 στην αποστολή ο Τσίπρας του ΠΑΟΚ, ο Φερέρα. Ναι. Και θα παίξει μάλλον με Μπίσες Βαλπέλκα και Λιμιό με τον Ακπομπ. Έτσι φαίνεται. Α, θα, γιατί... θα βάλει ακπόμες. Εντάξει, εμείς έχουμε Σφιντέρσκι γιατί τις κάρτες τις φτιάξαμε... τον έπιασε τώρα η γρήπη. Α, εντάξει. Επί του πιαστηρίου λοιπόν αυτό. Μπράβο. Ανοιχτά πολύ και ο ΠΑΟΚ και ο Όφη. Και θα έχει ενδιαφέρον να το δούμε αυτό. Γιατί και ο προπονητής του Όφη είπε ότι δεν αλλάζουμε φιλοσοφία. Ναι, αλλά κοίτα Γιάννη. Ναι. Ο Όφη εγώ τον μελέτησα. Ναι. Ξεκινάει σαν Φεράρι. Βοήθεια, μπροστά, pressing, ταχύτητα. Κάνει ένα γκολ. Μπορεί να κάνει και δεύτερο. Ωραία. Εξαντλείται. Μετά το 60 λεπτό δεν έχει αλλαγές γιατί το ρόστερ του δεν είναι. Και μετά το 60 μέχρι το 90 τον κάνεις ό,τι θέλεις. Mm-hmm. Γι' αυτό εγώ όταν είπανε στον ΠΑΟΚ μήπως σκεφτούν να βάλουν τον Βιερίνια από την αρχή, τους λέω είστε ηλίθιοι. Ποδοσφαιρικά δεν γίνεται αυτό το πράγμα γιατί ο Βιερίνια δεν μπορεί να βγάλει 90 λεπτά. Το λέει ο γιατρός. Ένα 20 λεπτό μισή ώρα. Θα τον βάλει στο 60 όπου ο άλλος όφη τα έχει δώσει ώρα να το βάλεις ξεκούραστο. Τι αν το βάλεις από την αρχή, ακλατάρει μαζί με, με τους πέντες του όφη, να τον εχάσει δηλαδή καμιά φλάση. Με καλός ο Βιερίνια σε αυτό τον πάω. Ναι. Αν ήταν ο Βιερίνια θα είχε γκρεμιστεί η τούμπα, ακόμα ξύλο θα έπαιρνε. Ο Βιερίνια είναι ιστορία και μας είπε ο γιατρός τέλη Νοεμβρίου, αρχές Δεκέμβρη θα είναι φουλαρισμένος. Δεν και μικρός, 34 είναι. Δηλαδή πώς θα τον βάλεις 90 λεπτά. Ωραία, θα το δούμε. Το μάτς πάντως ανοιχτό το προβλέπω γιατί παίζουν εκεί οι δύο ομάδες. Ο Γιαννούλης, ο ανάδερφός του Γιαννούλη. Ναι. Ο Γιαννούλης είναι αριστερό μπακ. Ναι. Και ο Κουτρουμπής, βαρύς, δηλαδή θα παίξει με έναν βαρύ το Κουτρουμπή και έναν αριστερό μπακ σε ευθεία. Εδώ έχει βγάλει όλο τον πρώτο γύρο με δύο στόπερ τα οποία είναι μπακ. Ωραία. Πόσα γκολ έφαγε ο Όφη. Έχει φάει. Έχει φάει. Πολλά. Άμα Όφη κλείσει την τρύπα εκεί, τα center back, μπορεί να πάει εξάδα. Το εκείνο είναι το πρόβλημά του. Λοιπόν, να παροτρύνω τον Νίκο που θα το δει το μάτσο ολόκληρο γιατί είναι στην Νόβα το παιχνίδι. Θα το δούμε. Θα το δούμε. Να δει και το Σεμέδο, το αριστερό εξτρέμ του Όφη για να μας πει δεύτερα μια γνώμη. Μπράβο. Είναι ωραίο εξτρέμ, σας αρέσει αυτός. Αρκεί να παίξει. Γιατί έχει κάνει καλές εμφανίσεις φέτος. Είναι καλά μάτς, θα δούμε καλά μάτς. Αυτό βλέπω. Σαββατοκύριακο πολύ καλά. Αυτό βλέπω, πρώτα ο Θεός. Έχει και Ευρώπη ωραία μάτς. Και ο Ατρόμητος. Ναι. Βλέπω να έχει, κάνει καλή έχει, εμφάνιση. Έχει, συγγνώμη Νίκο, έχει φαγωθεί ο Λίγκρης γιατί δεν πήρε το Μαουρίτσιο στην αποστολή. Ο Μαουρίτσιο. Ναι. Έχω μια θεία 94 χρονών. Ναι. Η θεία Σωτηρία. Ναι. Ξαδέρφη του πατέρα. Ναι. Ξέρεις πώς πάει η θεία Σωτηρία, πιο γρήγορα από τον Μαουρίτσιο. Ο Μαουρίτσιο. Ωραίο σκάφι είναι. Ωραίο σκάφι είναι. 5-6 μήνες τραυματίας. Ξέρεις τι είναι 6 μήνες τραυματίας. Σε δύο αγωνιστές θα παίζει βασικός μου λέει να σου πω. Ρε τι είναι Μαουρίτσιο. Μαουρίτσιο μακάρι να είναι καλά. Είναι καλό σκάφι. Λοιπόν. Ναι, αλλά μου είναι άρρωστος. Πάμε. Πάμε επόμενη γραμμή. Τον έπρεπε.